ως και δική του παρακαταθήκη για την Κρήτη, χαρακτήρισε την υλοποίηση του ΒΟΑΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα παραβρέθηκε στην υπογραφή της σύμβασης του δεύτερου τμήματος του βόρειου οδικού άξονα του νησιού, Χερσόνησος Νεάπολη, 22,4 χιλιόμετρων. Είναι μια δικιά μου παρακαταθήκη και απέναντι στην Κρήτη και είμαι σίγουρος ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία το έργο αυτό να μπορέσω να το ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκ νέου επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι επί της ουσίας κορόιδευε τους κριτικούς περί εξέλιξης του έργου, σημειώνοντας ότι όταν παρέλαβαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, για το έργο δεν υπήρχε μελετητική ωριμότητα, χρηματοδότηση αλλά και ενιαία χάραξη. Θυμάστε όταν είχαμε κάνει την σχετική παρουσίαση στα Χανιά. Είχαμε μιλήσει αναλυτικά τότε για τις μεγάλες εκκρεμότητες τις οποίες είχαμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Για το πώς όσοι μιλούσαν για τον ΒΟΑΚ εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης, ουσιαστικά και θα το πω απλά όπως το αισθάνομαι, κορόιδευαν τους συντοπίτες μας, τους κριτικούς, καθώς δεν υπήρχε ούτε μελετητική ωριμότητα, ούτε χρηματοδότηση, ούτε καν ενιαία χάραξη για να μπορούμε να μιλάμε για έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα εκτείνεται από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους κριτικούς να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, προκειμένου να υλοποιηθεί το μεγαλόπνο, όπως χαρακτήρισε, σχέδιο για την Κρήτη, που θα αλλάξει το νησί μέχρι το 2030, σημειώνοντας ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί την τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα σε οδικά έργα για τη χώρα. Είμαι σίγουρος ότι και εδώ στην Κρήτη οι συντοπίτες μας θα μας δώσουν αυτή την ευκαιρία και θα επανεκλέξουν την Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση του τόπου για να συνεχίσουμε το έργο, για να ολοκληρώσουμε το έργο και κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια ο Βόρειος Οδικός Άξονας να παραδοθεί στους κριτικούς αλλά και στους επισκέπτες ως ο πιο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ο οποίος θα έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα στα οδικά έργα της πατρίδας μας. Στην υπεύθυνη προσπάθεια αλλά και την ξεκάθαρη πολιτική βούληση να υλοποιηθεί το έργο, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης επανέλαβε τη στήριξη της περιφέρειας στην υλοποίηση του έργου. Συνολικά, ο νέος ΒΟΑΚ θα αποτελεί τον τελευταίο και τον πλέον απαιτητικό μεγάλου μήκους αυτοκινητόδρομο που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας, με συνολικό προϋπολογισμό που θα ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κρήτη της επόμενης δεκαετίας θα είναι μια άλλη Κρήτη. Τις ψηφιακές υπογραφές της σύμβασης από την πλευρά των αναδόχων έβαλαν ο κύριος Εξάρχου από την Ιντρακάτ, ο κύριος Μουστάκας από την Τέρνα και ο κύριος Συριανός από την Άκτορ. Η Κρήτη για μας είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε πολλά έργα πλέον. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα. Ο δεύτερος ΒΟΑΚ, η παραχώρηση, είναι επίσης το μεγαλύτερο έργο, ίσως και στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, απλώς παραχώρησης. Λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι που ήρθαμε να υπογράψουμε τη σύμβαση αυτή, να ξεκινήσει το έργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το απόγευμα, επισκεπτόμενος στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Χανιά, ανακοίνωσε την παραχώρησή του στο Δήμο Χανίων. Επιτέλους, παραχωρείται στο Δήμο με απόφαση αυτής της κυβέρνησης 52 στρέμματα για ένα πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για όλους τους Χανιώτες. Από τα 54 συνολικά στρέμματα που καταλαμβάνει το πρώην στρατόπεδο, τα 52 αποκτά ο Δήμος εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 2 στρέμματα παραμένουν στις ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του προσωπικού που υπηρετεί σε μονάδες περιοχής. Και αυτό, και οφείλω να το πω δημόσια, γίνεται χάρη της δικής σας καταλυτικής παρέμβασης, η οποία οδήγησε στο να ξεπεραστούν αγγυλώσεις, δυσκολίες και ενστάσεις που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.